στο βίντεο για τα σπαράγια είχαμε μιλήσει για ένα τοξικό φυτό το οποίο έχει παρόμοια μορφή, τουλάχιστον πριν εκτεθούν τα φύλλα. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα για να σας δείξω ποιο είναι αυτό το φυτό. Και δεν είναι άλλο από την οβριά ή η αυρονιά. Η επιστημονική της ονομασία είναι Tamus communis. Έχει έναν υπόγειο κόνδυλο, ο οποίος εσωτερικά είναι κατάλευκος και εξωτερικά έχει ένα σκούρο καφέ χρώμα. Αυτή είναι η ρίζα της αυρονιάς. Στο κάτω τμήμα μου κόπηκε. Okay, δεν πειράζει. Σας την έβγαλα έτσι για κυκλοπαιδικούς λόγους. Ποτέ δεν ξεριζώνουμε φυτά κόνδυλους, γιατί στην ουσία τα καταστρέφουμε. Είναι άκρως δηλητηριώδες. Δεν το χρησιμοποιούμε για κανένα λόγο. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο εύκολα βγαίνει η σάρκα. Λόγος για τον οποίο ονομάζεται σε κάποιες περιοχές στο εξωτερικό και βούτυρο της γης. Εκτίσει αρχές άνοιξης ένα αναρριχόμενο βλαστό, ο οποίος στηρίζεται πάνω στους διπλανούς θάμνους ή δέντρα. Η περιέλυξή του έχει μία ανάποδη φορά από τους δείκτες του ρολογιού. Ο βλαστός αυτός φέρει καθέτος πολλές παράλληλες γραμμώσεις. Εκφύει φυλάρια με μακρύ μίσχο, τα οποία είναι καρδιοειδή. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές κάτω σχηματίζουν και δύο μικρούς λοβούς πλαγίως στη βάση του φύλου. Είναι οξύλικτα, έχουν 5-7 νευρώσεις. Επίσης, χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι πολύ γυαλεσερά, σαν τα έχουν βερνικώσει. Τα φτάκια αυτά στη βάση των καρδιοειδών φύλων βοηθούν τα φύλλα να αγκαλιάζουν το βλαστό πριν ακόμα εκπτυθούν. Αν φύγει αρσενικά και θηλυκά σε ξεχωριστά φυτά με 6 κίτρινο-πράσινα πέταλα, τα θηλυκά κάτω από τα πέταλα έχουν διωγγωμένη οθήκη, αργότερα τη θέση τους θα πάρουν οι καρποί, οι οποίοι είναι κόκκινες στρογγυλές ράγες. Πρόκειται για ένα τοξικό φυτό, το οποίο περιέχει οξαλικά άλατα, συγκεκριμένα βελόνες οξαλικού ασβεστίου, όπως επίσης διάφορες σαπονίνες. Αυτά τα οξαλικά άλατα και οι σαπονίνες βρίσκονται κυρίως στους καρπούς και στις ρίζες. Στις ρίζες φυσικά είναι σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα και συνυπάρχουν μαζί με ισταμίνη και μια σαπονίνη η οποία λέγεται βιοσγενίνη. Μια χημική ουσία η οποία χρησιμοποιείται για την εμπορική σύνθεση προγεστερώνης και κορτιζόνης. Επειδή ακριβώς περιέχουν αυτές τις τοξικές ουσίες, καρποί και ρίζες δεν τρώγονται σε καμία περίπτωση. Μπορούν να προκαλέσουν πολύ άσχημες πτυτώσεις στον οργανισμό μας. Εμείς τρώμε τα νερά βλαστάρια πριν ακόμα την έκπτυξη των φύλων. Και αυτά πάλι ύστερα από συγκεκριμένη θερμική κατεργασία για να απαλλαγούμε από τις σαπονίνες και άλλους τοξικούς παράγοντες. Είναι γεγονός βέβαια ότι στα βλαστάρια, τα οποία ακόμα είπαμε δεν έχουν ανθίσει, δεν έχουν βγει τα φύλλα, δεν έχουν αναπτυχθεί, αυτές οι ουσίες οι τοξικές είναι πολύ μικρότερες. Ας μαζέψουμε τώρα μερικά και να φτιάξουμε μια ωραία σαλάτα. Εντάξει, νομίζω αρκετά είναι αυτά για μένα. Έχει και πολλά άλλα πιο ψηλά στο φαράγγι, αλλά έχει γίνει κατολίσθηση και δεν θέλω να το ρισκάρω να ανέβω πιο πάνω. Πάμε λοιπόν να τα φτιάξουμε. Εδώ, παιδιά, σας έχω βάλει δίπλα-δίπλα μια αυρονιά και ένα σπαράγγι. Το σπαράγγι είναι αριστερά, η αυρονιά είναι δεξιά. Σε αυτή τη φάση, όταν τα φύλλα της αυρονιάς είναι ακόμα προσκολλημένα πάνω στο βλαστό, είναι που γίνεται το μπέρδεμα. Μοιάζουν αρκετά στο μη εξοικειωμένο μάτι. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι φυλλαράκια κανονικά που είναι προσκολλημένα στο βλαστό, ενώ στο σπαράγγι έχουμε λεπιοειδή βράκτια φύλλα, τα οποία από κάτω έχουν τα καινούργια κλωναράκια και κατά κάποιο τρόπο τα προστατεύουν. Αργότερα, όσο μεγαλώνει το βλαστάρι του σπαραγγιού, εκπτύσσονται αυτά τα κλωναράκια και δημιουργείται η σπαραγκομάνα. Τώρα, όσο πάμε προς τα κάτω και τα φυλλαράκια εκπτύσσονται της αυρονιάς, βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα τελείως ξεχωριστό φυτό. Ειδικά πλέον πιο χαμηλά, όταν βλέπουμε ότι έχουν εκπτυχθεί. Έτσι, έχουμε εδώ ένα κανονικό φύλλο. Εδώ έχουμε λεπιοειδή βράκτια φύλλα. Για όσους δεν έχουν δει το βίντεο με τα σπαράγια, τους προτρέπω να το δούνε και να καταλάβουν περισσότερα πράγματα για την μορφολογία του σπαραγιού.
στην Παρασκευή μας τώρα. Αφού πλύναμε τις αυρονιές μας και τις πλύναμε καλά, τώρα πρέπει να τις καθαρίσουμε. Δηλαδή, πιάνουμε τους βλαστούς και τα σημεία που είναι σκληρά πάνω στο βλαστό τα απορρίπτουμε. Έτσι. Απλά κρατάμε το σημείο στο οποίο σπάει πολύ εύκολα ο βλαστός. Για παράδειγμα. Α, εντάξει, είναι μια χαρά. Το κρατάμε. Το βάζω στην άκρη. Τώρα τις έχω καθαρίσει τις αυρονιές μας, θα τις βάλω να τις βράσω 5-10 λεπτάκια σε πρώτη φάση, θα πετάξω το νερό και θα τις ξαναβράσω και θα ξαναπετάξω το νερό και μετά θα τις μαγειρέψω. Και αυτό για να φύγει πολύ πικρίλα. Και φυσικά με την θέρμανση που είπαμε, οπωσδήποτε τα μαγειρεύουμε για να καταστραφούν οι διάφορες σαπονίνες. Από ξαλικά πάλι άλατα του ασβεστίου που έχει, είναι ελάχιστα πάνω στους βλαστούς, αλλά και πάλι έστω και λίγο φεύγουν και με αυτόν τον τρόπο. Πάμε λοιπόν να τα βράσουμε. Λοιπόν, είναι έτοιμα τώρα, καιρός να τα βάλουμε στο πιάτο μας. Τα βράσαμε όσο χρειάζεται για να φύγει η πικρίλα τους και κυρίως για να καταστρέψουμε την τοξικότητά τους. Τώρα παιδιά, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το λαδάκι μας. Έτσι. Και ξυδάκι. Για να δοκιμάσουμε. Και πικρίζει ακόμα, όχι τόσο πολύ, αλλά πικρίζει, λιγάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα το έχετε δοκιμάσει. Θα το μαγειρεύετε με διάφορους τρόπους, αυτός είναι ο πιο απλός. Μια φορά είχα δοκιμάσει με τα χεράκια μιας κυρίας που το είχε κάνει κοκκινιστό με κρέας και ήταν το κάτι άλλο, έτσι, το κάτι άλλο. Είχα μια απώλεια βέβαια, εδώ πέρα που κάθομαι, υπάρχει ένα σχίσμα δίπλα στο βράχο και δυστυχώς έπεσε μέσα το κινητό. Και το κινητό δεν είναι δικό μου, ήταν του πατέρα μου το κινητό. Να δω τι θα του πω τώρα. Καλώς πάνω. Κάτι να σημειώσω είναι ότι το βίντεο αυτό σήμερα το κάνω μία μέρα μετά από την μέρα που τα μάζεψα. Και ο λόγος ήταν ότι χθες δυστυχώς κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε στη δεύτερη μπαταρία που είχα και σταμάτησε πλέον να την αναγνωρίζει η κάμερα. Οπότε αναγκαστικά το άφησα για να το κάνω σήμερα το βίντεο. Και κάτι άλλο που συνέβη χθες στο βαράγιο, όπως σας είπα, έχουν γίνει κατολισθήσεις. Όσο ήμουν μέσα, έγινε μια κατολίσθηση επίση ένα τεράστιο βράχο στην κήτη του χυμάρου. Φαραγγιού. Οπότε καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά όσα κάνουμε στο βουνό πρέπει να τα κάνουμε πρώτα απ' όλα με ασφάλεια. Πρωί έχει ασφάλεια και έπειτα όλα τα άλλα. Όταν βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι είναι επικίνδυνο, μην προχωρήσετε. Και το καλύτερο είναι όταν πηγαίνετε κάπου να είστε τουλάχιστον δύο άτομα, ειδικά στα βουνά. Αναφέρομαι στα βουνά, έτσι. Πρωί έχει ασφαλεία μας. Και φυσικά τα βουνά θα είναι πάντοτε στη θέση τους. Εμείς θα έρθουμε, θα φύγουμε, αυτά θα είναι εκεί. Και τελειώνοντας να κάνουμε ένα μαγικό κόλπο. Θα δείτε, τώρα θα ρίξω λίγο λεμόνι στο ζυμί μας, είναι πράσινο, τώρα έχει ήλιο, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και κατευθείαν αλλάζει χρώμα, γίνεται ροζ. Κατευθείαν. Δεν ξέρω αν φαίνεται ρε παιδιά. Τώρα λογικά πρέπει να φαίνεται. Από πράσινο λοιπόν που ήτανε, με την προσθήκη λεμονιού, αλλάζει το pH και γίνεται ρόδινο το χρώμα. Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, θα χαρώ πολύ
να μου αφήσετε ένα like, αφήστε μου σχόλιο για οτιδήποτε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς τις γνωρίζετε τις αυρωμιές, τις κάνετε πιθανότητα με άλλους τρόπους. Οποιοδήποτε διόρθωση που είδατε στο μαγείρεμα ή κάτι άλλο το οποίο μου διέφυγε, θα χαρώ πολύ να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Προωθήστε το βίντεο αυτό στους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μου σε περίπτωση που σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω. Και ως την επόμενη φορά, γεια σας και χαρά σας!